και ακούτε πράγματα τα οποία για πρώτη φορά έρχονται στη δημοσιότητα, κυρίως όσοι έτυχε να μην διαβάσετε κάτι για τον Καποδίστρια, όμως είναι τόσο σοβαρές αυτές οι λεπτομέρειες που καταγράφει ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ο Άγιος της Πολιτικής, για τον Ιωάννη Καποδίστρια, που πραγματικά μένουμε κατάπληκτοι για τη συγκρότηση, για το ήθος, για τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε ο πρώτος κυβερνήτης για να φτιάξει κράτος ελληνικό. Και βέβαια με τις προσπάθειες που έχει κάνει και με τις αποφάσεις που πήρε, τα 3,5 αυτά χρόνια κάνει πράγματι κάποιο κράτος. Κάνει κράτος. Ξέρετε, και οι Έλληνες δεν ξέρουν τι έχει κάνει. Το κυρίαρχο είναι ότι βλέπω διαπιστώνει ότι αυτό που χρειάζεται καταρχήν είναι μια παιδεία, τα λέγαμε, της πρώτης βαθμίδας, και μέσα από το ορφανοτροφείο που φτιάχνει σε όλα τα παιδιά, τα ορφανά παιδιά εκείνης της εποχής, δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά τα παιδιά και να σώσουν τη ζωή τους μέσα από το ορφανοτροφείο, αλλά και να μάθουν γράμματα, γράμματα εκείνης της εποχής. Είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί μου δίνεται ευκαιρία να πω πολλά πράγματα και που έχουν και σχέση με το σήμερα. Ξέρετε, πρώτα απ' όλα, όταν πρώτο ήρθε, εκτός ότι τα παιδιά ήταν πεινασμένα, και έφερε ως νέος Μωυσής το μάνα, και τη λέξη αυτή δεν τη λέω εγώ, τη λέει το ίδιο το Άγιον Όρος, όπου τον χαρακτηρίζει το Άγιον Όρος «Συ ο νέος Μωυσής». Ως νέος Μωυσής, λοιπόν, έφερε την πατάτα στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα σήμερα να είναι το εθνικό φαγητό των Ελλήνων. Να μην μπορούμε χωρίς πατάτες, αν και έχουμε όλα τα υπόλοιπα. Τότε όμως οι Έλληνες δεν είχαν τίποτα άλλο να φάνε. Και ήταν τεράστια ευλογία. Και βέβαια δεν γνώριζαν τι ακριβώς είναι η πατάτα. Ακριβώς. Αλλά είναι λίγο πολύ γνωστό. Το θείο έφερε και ειδικούς γεωπόνους, Πικτέτ, Καζενόβι κτλ. Από την Ελβετία. Και ήρθε λοιπόν η ευλογημένη πατάτα. Όμως, μια που είπα για Μωυσής και για Άγιον Όρος, θα σας πω και κάτι άλλο. Σώζεται επίσημα στο βιβλίο. Έρχεται εκπρόσωπος του Αγίου Όρους, της Ιεράς Κοινότητας, τον κυβερνήτη, και του ζητάει χρήματα για αυτά τα ιερά καταγόγια του Αγίου Όρους. Και ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν έχει να δώσει χρήματα, γιατί απλά ταμείο δεν υπάρχει. Και γράφει μια επιστολή προς την Ιερά Κοινότητα, όπου λέει: «Παραδίδω ισχύρας του πατρός Νικηφόρου γρόσια χ». Ο Καποδίστριας βάζει χ, δεν λέει το ποσό. Κατεμετρήθησαν και είναι από δικά μου προσωπικά χρήματα. Και βάζει χ για να μην μάθει κανείς πόσα έβγαλε από την τσέπη του και έδωσε. Καθαρά ευαγγελικό, μη γνώτο η αριστερά, τι δεξιά ποιεί. Και ξέρετε πότε μάθαμε πόσα ήταν αυτά τα γρόσια? Από την απάντηση ευχαριστίες της Ιεράς Κοινότητος προς τον κυβερνήτη, ότι σας ευχαριστούμε για τα 5.000 γρόσια που μας στείλετε. Η επιστολή αυτή διασώζεται στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Για την παιδεία. Ναι. Πρώτα απ' όλα, τα παιδιά πρέπει να φάνε. Και δημιουργεί ένα πραγματικά δωρικού ρυθμού ορφανοτροφείο, σήμερα 4.000 τετραγωνικά, για να στεγάσει άπειρα, πάνω από 1.000, ορφανά Ελληνόπουλα. Και αμέσως, δεν χάνει χρόνο καθόλου, πρέπει να διοργανώσει την παιδεία. Αλλά ο Ιωάννης Καποδίστριας ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει παιδεία. Γιατί ο Ιωάννης Καποδίστριας ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει και μια ιδανική πολιτεία, ως έχοντας μελετήσει και αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά και τα Ευαγγέλια. Ξέρει λοιπόν ότι η παιδεία είναι μόρφωση ψυχής. Αυτό που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Παναγιωτίδη, και αυτό καταλάβουν οι πάντες, και κυρίως αυτοί που έχουν παιδιά, ότι αυτό που παρέχεται σήμερα είναι εκπαίδευση, και μάλιστα κακής ποιότητας. Η εκπαίδευση προσφέρει συσσωρευμένες γνώσεις.
Η παιδεία είναι μόρφωση ψυχής. Και για να έχεις μόρφωση ψυχής, αν δεν ακολουθήσεις τη χριστιανική οδό, ίσως είναι πολύ δύσκολο, αλλά εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις την χριστιανική οδό, ακολούθησε την φιλοσοφική οδό των αρχαίων Ελλήνων. Πάλι στον ίδιο δαθμό θα φτάσεις. Γιατί οι Έλληνες, οι αρχαίοι, έφτασαν πού? Στο αποκορύφωμα λίγο πριν τον Χριστό. Αυτή είναι η παιδεία. Και όταν ένα κράτος βρίσκεται σε ακμή, προσφέρει παιδεία. Όταν ένα κράτος βρίσκεται σε παρακμή, προσφέρει συσσωρευμένες γνώσεις. Ο ίδιος ο Πλάτων, στο έργο του, στα γεράματά του, που είναι το έργο του νόμι, ναι, γράφει ότι είναι βαναυσώτης και ανελευθερία εάν η παιδεία έχει σκοπό τα χρήματα και την εξουσία. Κάστε. Και δεν θα πρέπει να αποκαλείται παιδεία. Δείτε λοιπόν που οδήγησαν όλοι αυτοί που μας κυβέρνησαν την Ελλάδα και την παιδεία μας. Διαπιστώνω τον αμήλικτο χρόνο, αλλά θα παραβιάσουμε τα πράγματα. Θέλω να πείτε ορισμένα πράγματα γύρω από την αντίδραση που έχει σαν έδρα την Ίδρα, τη Μάνη και τη Σύρο. Και κάποιους επιφανείς, γιατί και αυτό ενδεχομένως για πολύ κόσμο να ακουστεί για πρώτη φορά. Ξέρετε, ότι πάντα οι επιφανείς, οι διάσημοι και οι δυνατοί, είναι αυτοί που θέλουν να κρατούν τα ενία και να κυβερνούν τους άσημους, τους αδύναμους και τους αφανείς. Αλλά αν χρησιμοποιούν το μυαλό και το αίμα αυτό για να κυβερνούν αυτοί. Ο Καποδίστρας δεν το ήθελε αυτό. Ο Καποδίστρας θα μπορούσε να είναι ένας τύραννος. Τον κατηγόρησαν και γι' αυτό, ότι ήταν και τύραννος. Είναι ανάλογα οι συγγραφείς από ποια κέντρα κινούνται. Και εμείς είπαμε κάτι. Να μην πω εγώ τι λέω, Καποδίστριες, να ακούσουμε τη φωνή του που μας έκρυψαν 180 χρόνια μέσα από τις επιστολές του. Και ας βγάλει ο κόσμος τα δικά του συμπεράσματα. Πραγματικά υπήρχε μια αντίδραση. Η αντίδραση αυτή ξεκινά γιατί ο Ιωάννης Καποδίστριας έπρεπε να φτιάξει μια νέα Ελβετία από τα συντρίμια. Άλλωστε αυτός είναι ο ιδρυτής της Ελβετίας. Έπρεπε να φτιάξει κράτος. Αλλά κάποιοι Μπεΐδες, οι οποίοι είχαν μάθει, να κάνουν τι? Να μαζεύουν τους φόρους των Ελλήνων για λογαριασμό των Τούρκων και να κρατούν την προμήθειά τους. Αυτοί ήταν οι Μπεΐδες. Μην κρυβόμαστε. Εντάξει. Οι εφοπλιστές στα πέλαγα με σημαία ρωσική, 1000 ελληνικά πλοία με σημαία ρωσική, να κυκλοφορούν ελεύθερα στις θάλασσες από τη συνθήκη του Κιουτσούκα NRC 1774, και ταυτόχρονα να κάνουν λοιπόν εμπόριο, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και πειρατείες. Αυτά λοιπόν έπρεπε να σταματήσουν εάν πράγματι θέλαμε να βάλουμε τις βάσεις ενός ελβετικού κράτους. Όλα αυτά τα συμφέροντα λοιπόν των Μπέιδων και των εφοπλιστάδων και των γεωκτημόνων και των στρατιωτικών, βέβαια, που έβλεπαν αλλιώς τα πράγματα, ήτανε αντίθετο. Το έχει τακτοποιήσει αυτό? Όχι, όχι. Τα συμφέροντα, τα χρηματικά ήταν αυτά. Ναι. Έφτασαν στο σημείο να του ζητάνε οι εφοπλιστές 20 εκατομμύρια γρόσια, γιατί, λέει, έκαναν το αυτονόητο, έβαλαν τις περιουσίες τους και πολέμησαν εναντίον των Τούρκων στις θάλασσες. Και τελικά φτάνει ακόμα και ο Ανδρέας Μιαούλης να κάνει το χειρότερο. Ξέρετε, ενοχλούμε όταν βλέπω κάθε καλοκαίρι, ναι, ναι, και παρουσία των τουριστών να κάνουμε να φωταγωγούμε οι φιέστες υπέρ του Μιαούλη. Ξέρετε, μηδένα πρώτου τέλους μακάρισε. Είναι άγνωστο στοιχείο αυτό. Έλεγε ο Σόλων στον βασιλιά της Λυδίας Κρίσο, όταν του έδειχνε τους θησαυρούς, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Εγώ θα πω ότι ήρωας ο Μιαούλης, αγωνιστής ο Μιαούλης, αλλά ποιο ήταν το τέλος? Το τέλος ήταν να πάει μαζί με τους εφοπλιστάδες και τους Μπέιδες και να κάψει, και να κάψει τι? Να κάψει με το αίμα των Ελλήνων. Το αίμα των Ελλήνων. Τι? Δύο πλοία.
Ναι. Το ένα πλοίο η φρεγάτα Ελλάς. Ναι. Το άλλο πλοίο η κορβέτα Ίδρα. Για δείτε κάτι. Τι ονόματα καίει την Ελλάδα και την Ίδρα. Και την πατρίδα του. Ναι. Γιατί ήταν Ιδραίος. Ξέρετε και σώζεται και αυτό. Το γράμμα που στέλνει από τον Πόρο ο Λεβέντης Ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης στον κυβερνήτη. Και ξέρετε τι λέει. Αιώνια κατάρα σε αυτόν που τόλμησε να κάψει τον πλούτο και τα όπλα αμήνης των Ελλήνων. Και ξεσηκώθηκαν τα συμφέροντα. Και ξέρετε κάτι. Πρέπει να το πω. Ο Ιωάννης Καποδίστριας αποφάσισαν μάλλον και οι ξένες δυνάμεις και οι γηγενείς να τον βγάλουν από τη μέση. Ιδιαίτερα οι Αγγλογάλοι. Βεβαίως. Ξέρετε τώρα μια που μου λέτε Αγγλογάλοι, ότι ακόμα τα αρχεία του Foreign Office κάθε 30, 50, 70, 80 χρόνια βγαίνουν. Ναι. 182 χρόνια από την δολοφονία του Καποδίστρια, τα αρχεία αυτά δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Αλλά προχτές που έκανα μια ομιλία μου μαζί με τον Παναγιώτα το Θεσσαλονίκη, τον κύριο Άνθιμο στην Αθήνα, είπα κάτι. Δεν τα χρειαζόμαστε πια. Ας τα κρατήσουν. Ας μην τα ανοίξουν ποτέ. Από τη στιγμή που εμείς, κάποιοι παλαβοί, αποφασίσαμε να βγάλουμε τις επιστολές του Καποδίστρια, τώρα πια δεν έχουμε ανάγκη. Μιλάει η ίδια η πένα του Καποδίστρια και μάλιστα 13 μέρες πριν τη δολοφονία του. Και λέει τα πάντα. Λέει ποιοι είναι πίσω από τη δολοφονία του. Yeah. Ξέρουμε λοιπόν ποιοι είναι πίσω από τη δολοφονία του. Αλλά ο Ιωάννης Καποδίστριας αποφάσισε κάτι. Αποφάσισε να θυσιαστεί. Γιατί. Πριν τον καλέσουμε και ενώ πολεμούσαμε τους Οθωμανούς Τούρκους, το έχει η φιλή μας αυτό, προλάβαμε και κάναμε και δύο εμφύλιους πολέμους. Ναι, δυστυχώς. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήξερε τα πάθη, τα οξυμένα. Άρα, έπρεπε να κάνει μία κίνηση προκειμένου να ενώσει επιτέλους τους Έλληνες. Μήπως σεβόντουσαν τουλάχιστον το ζεστό του αίμα για να μην ξαναεπέλθει η διχόνοια. Και γι' αυτό, παρότι γνώριζε ότι θα δολοφονηθεί, ο Ιωάννης Καποδίστριας αποφάσισε να πάει οικειοθελώς στο θάνατο. Λίγοι άνθρωποι ξέρουν ότι μια εβδομάδα πριν, δολοφονήθηκε 27 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα πριν, στις 20 Σεπτεμβρίου, σηκώνεται, ξέρετε, πιο νωρίς, σηκωνόταν πάντα πολύ πρωί, προκειμένου να πάει στην εκκλησιά. Και να πάει η εκκλησιά, ποια εκκλησιά? Του Αγίου Σπυρίδωνος. Όποιος μελετήσει θα καταλάβει τι λέω. Τόσες πολλές συμπτώσεις, ρε παιδάκι μου, αυτό Καποδίστρια. Ο πολιούχος της πατρίδας του, Άγιος Σπυρίδων. Η μητέρα του από την Κύπρο. Από όπου καταγόταν ο Άγιος Σπυρίδωνος, επίσκοπος Τριμηθούντος. Και δολοφονείται στον άπλιο, στα σκαλοπάτια του Αγίου Σπυρίδωνα. Να. Ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Έτσι. Και τυχαία γεγονότα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν γεγονότα και σημεία που θα πρέπει να τα ανακατανοούμε για να πηγαίνουμε μπροστά. Έτσι λοιπόν, την ώρα που ετοιμάζεται ο κυβερνήτης μία εβδομάδα πριν να πάει στην εκκλησιά, μπαίνει μέσα στο κυβερνείο ο αδελφός του, Αυγουστίνος, και του λέει: δεν θα πας πουθενά. Κινδυνεύεις και πολύ πιθανόν στη διαδρομή να σε σκοτώσουν. Ο Ιωάννης Καποδίστριας έκανε υπακοή ακόμα και στον αδελφό του. Αλλά είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει μία εβδομάδα μετά. Μία εβδομάδα μετά σηκώθηκε πιο νωρίς και από τον υπηρέτη του, τον Νικολέτο. Και πήγε και τον ξύπνησε και του είπε: φέρε να ανοιχθώ γλίγορα. Μην έρθει πάλι ο Αυγουστίνος και με εμποδίσει. Αποτέλεσμα, πήγε στην εκκλησιά στις 6 και 4 το πρωί. Όρθρου βαθέως. Ξέρετε, όπως πάνε σήμερα οι πολιτικοί μας. Και την ίδια ώρα θα είναι και αυτοί. Εκείνη την ώρα λοιπόν δολοφονήθηκε η Ελλάς.
Στις 6 και 4 το πρωί δολοφονήθηκε η Λας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είπε ο Ελβετός τραπεζίτης, ο Εϊνάρντ. Ναι, φίλος του. Θα σας πω κάτι που είπε ο Γκέτε. Ο Γκέτε. Ναι, ο Γερμανός ναι. Γκέτε. Ναι, ναι. Ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ναι, ναι. Είπε το εξής. Από αυτή τη στιγμή πάβω να είμαι φιλέλλην. Και ξέρετε, σε αυτές τις επιστολές τις τρεις που διασώθηκαν 13 μέρες πριν τη δολοφονία του, γράφει: όταν καταμάθω ότι δεν μπορώ πλέον να διασώσω αυτόν τον δύσμυρον τόπον, τότε θα θέσω εις γνώση του έθνους αλλά και της Ευρώπης την πραγματική αλήθεια των γεγονότων. Δεν πρόλαβε, αλλά ήταν η τελευταία του επιθυμία. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ευλογημένους γιατί ικανοποιούμε αυτή την τελευταία του επιθυμία, να γραφτεί η αλήθεια. Και όχι να τη γράψω εγώ. Όχι. Να τη γράψει ο ίδιος μέσα από την προσωπική του πένα. Ξέρετε κάτι? Αφού προχωρήσαμε αυτό το έργο πολλά χρόνια, μάθαμε κάτι. Μάθαμε κάτι που είπε ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας, ο οποίος το Άγιο Μνήμα του είναι εδώ λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Παΐσιος. Και είναι ο Γέρον Παΐσιος Αγιορείτης. Δεν τα είπα εγώ. Ο Γέρον Παΐσιος τα είπε. Πριν 25 χρόνια. Τι είπε? Είναι επιτακτική η ανάγκη προβολής ενός ιδανικού προτύπου προς μίμηση από τους πολιτικούς μας, αλλά και προκειμένου οι Έλληνες να αποκτήσουν ορθά πολιτικά κριτήρια στην επιλογή των κυβερνητών του έθνους. Αυτό κάνουμε εμείς και προβάλλουμε το ιδανικό πρότυπο. Αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα έχουμε παραβιάσει κάθε ώρα, γιατί αυτά τα οποία λέχτηκαν αποτελούν μία παρακαταθήκη. Όλοι εμείς που έχουμε ακούσει αυτά τα πράγματα από το συγγραφέα του έργου Άγιος της Πολιτικής Ιωάννης Καποδίστριας, από τον κύριο Κονιλάκη Ιωάννη, να εφαρμόσουμε την μέθοδο της διαβίου μάθησης και να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε γνωστά σε όλους τους Έλληνες. Δυστυχώς δεν θα ντραπώ να πω ότι είμαστε λαός ανιστόρητος και επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη. Ιδιαίτερα οι πολιτικοί πρέπει ως Ευαγγέλιο να κρατήσουν και να μάθουν αυτά τα οποία έχει αφήσει ως παρακαταθήκη αυτός ο Άγιος της Πολιτικής, εγώ τον απεκάλεσα Άγιο της Πατρίδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε, έχω παραβιάσει όλα τα ωράρια, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Θαρώ ότι σήμερα έγινε η εκπομπή την οποία θα θυμούμε και με συγκίνηση. Βέβαια, εμένα με συναρπάζει η προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια. Το έχετε καταλάβει από την προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, όσοι την έχετε δει, στην προσπάθειά μου να κλείσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που κάνετε τόσο κόπο να έρθετε από την Αθήνα και να πείτε ένα μέρος αυτού του ογκοδέστατου βιβλίου των 800 σελίδων, αγαπητοί τηλεθεατές, το οποίο να μας πείτε πώς μπορούν να το βρουν. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να απευθυνθεί στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και θα το σταλεί. Μπορεί επίσης να τηλεφωνήσει κατευθείαν σε ένα βιβλιοπωλείο. Μας πήρε τη μικρότερη προμήθεια, γι' αυτό πήγαμε εκεί, στον Πειραιά. Γιατί έπρεπε να πουλιέται σε μια πολύ λογική τιμή. Και είναι το βιβλιοπωλείο Υγιής στον Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά. Αν μπορώ να πω και κάποιο τηλέφωνο, βεβαίως να το πω. Να το πείτε, ναι. Έτσι μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους το στείλουν στο σπίτι τους. Είναι το 210-41-00-286 και 287.
Να το επαναλάβω. 2-10-41-00-286-287. Θα κλείσω, αγαπητοί τηλεθεατές, και να πω και πάλι ότι όσοι έχετε δει αυτήν την εκπομπή, να παρακινήσετε φίλους, συγγενείς και γνωστούς να τη δούνε αύριο Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ ή την Κυριακή μετά τις 3 ώρα το μεσημέρι. Θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που σας έχω γνωρίσει, κύριε Κορνιλάκη, και ελπίζω ότι όποτε σας φέρει εδώ ο δρόμος σας, να γνωρίζετε ότι έχετε έναν φίλο να σας υποδεχτεί και να κάνουμε και πάλι να γίνετε συμπαρουσιαστής και άλλων εκπομπών. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και να ξέρετε ότι όποτε μου ζητούν να ανάψω ένα μικρό κεράκι φωτός γνώσης, θα έχω πάντα τον αναπτήρα μου έτοιμο. Να είστε καλά. Και εσείς. Και εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές, που σήμερα ασφαλώς έχετε κερδίσει που παρακολουθήσατε αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.